Ένα όνομα, κυρίες και κύριοι, ένα όνομα που αμέσως γεννά στο μυαλό μας έγκυρα στοιχεία από σπουδαίες δημοσκοπήσεις. Ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι μαζί μας, αλλά είναι και πολιτικός αναλυτής. Είναι η μέρα χαμόγελου γι' αυτό. Χαμογελάτε, κύριε Βασιλιάδη, ή κάτι διαβάσατε? Χαμογελάω και ικανοποιούμαι με αυτά που λέτε, κυρία Τσόρμπα. Τα λέω ωραία, τα πολύ ωραία κύριε, λόγια, κύριε τα πολύ καλά Βασιλιάδη, λόγια. Τα λέω ωραία, αρκεί να εμπνέομαι. Και για να εμπνέομαι πρέπει να υπάρχει αλήθεια. Η αλήθεια με εμπνέει πραγματικά. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό. Έτσι όπως εξελίσσεται, θα πούμε και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε αντίστροφα, που δεν είναι, δημοσκοπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι ακόμη αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε για τις εκλογές που είναι σε δύο μέρες. Εσείς είχατε χθες μία δημοσκόπηση, την οποία θα τη δούμε σε λίγο, αλλά ήθελα ένα γενικό σχόλιο το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και αν μπορεί να περιμένουμε εκπλήξεις. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται το μόνο ωφελημένο από μία ρευστοποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Μιλάω δηλαδή για την εμφανή πτώση της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω για τη διάλυση στον ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα κόμματα απλά επιπλέον. Άρα λοιπόν το μόνο κερδισμένο σε αυτή την φάση είναι το ΠΑΣΟΚ. Βγήκε κερδισμένο και από το debate. Επαναλαμβάνω, από το debate βγήκε το ΠΑΣΟΚ κερδισμένο. Δεν φωτογραφίζω ότι βγήκε ο Α ή ο Β ή ο Γ. Ο καθένας μπορούσε να δει νικητή αυτόν τον οποίο ήθελε να ψηφίσει ή θέλει να ψηφίσει την Κυριακή που μας έρχεται. Και είμαι σίγουρος ότι αν κάνεις μια πανελλαδική δημοσκόπηση μετά το debate θα βρεις το ΠΑΣΟΚ ακόμα μία με δύο μονάδες υψηλότερα. Γιατί έδειξε αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ζητούμενος στην εποχή μας. Και ειδικά όταν συγκρίνεις το ΠΑΣΟΚ με έναν όμορο χώρο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπεις ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται για πολιτικό χώρο, αλλά πρόκειται για τσίρκο μεντράν. Επίσης, λοιπόν, αυτό το να αποκαλείται ο ένας, να αποκαλεί ο ένας τον άλλον και με το μικρό του όνομα, που δείχνει μια οικειότητα ασχέτως με το αν σου κάνω ισχυρή κριτική. Να πω τώρα εγώ, Δημήτρη, δεν ήταν εντάξει αυτή η δημοσκόπηση, εκεί ήσουν λάθος. Μπορεί να σου ασκώ κριτική, αλλά φαίνεται ότι αυτό γίνεται όπως γίνεται μεταξύ φίλων που δεν, συμφωνούν, εν πάση περιπτώσει. Γίνεται μεταξύ πολιτισμένων ανθρώπων. Σωστά. Γιατί προφανώς υπήρχαν εμπηχτές κατέρωθεν. Και σίγουρα υπήρχαν σημεία για κάποιους που ήταν ιδιαίτερα καλοί και υπήρχαν σημεία πάλι για κάποιους που ήταν ιδιαίτερα κακοί ή μέτροι. Το debate, σαν debate με τα πρόσωπα, είχε και τα πάνω του, είχε και τα κάτω του. Αλλά σαν συνολική εικόνα, νομίζω, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δίδαξε λίγο πολιτικό πολιτισμό. Ξέρετε, λείπει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από την καφρίλα που έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια, από τη Χρυσή Αυγή, από όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν. Και από τον τρόπο που μιλάνε ακόμη και τα κυρίαρχα κόμματα μες στη Βουλή, κύριε Βασιλιάδη. Ακούμε κάποιο λόγο έτσι πολύ άσχημο. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, που όπως και η δημοσκόπηση έδειξε, την επόμενη μέρα θα τους βρει ενωμένους. Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κερδίσει ο Κασελάκης, θα πάρει τη σκούφια του και θα φύγει και δεν ξέρω αν τον ακολουθήσουν και δύο-τρεις βουλευτές. Αν κερδίσει ο Κασελάκης, πάλι θα πάρουν τη σκούφια του άλλοι δύο-τρεις. Συγγνώμη, και θα φύγουν. Τελικά ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με αυτό το βίντεο ή όχι? Καταλάβατε εσείς? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Να σας πω, χθες το είδα το βίντεο λίγο από πάνω στα πεταχτά. Σήμερα το πρωί κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν ξεκάθαρο το αν ανακοίνωσε ή όχι. Αλλά νομίζω θα είναι υποψήφιος. Είναι μονόδρομος και για τον Κασελάκη να είναι υποψήφιος. Θεωρώ και τον τρόπο με τον οποίο τον απομάκρυναν άλλωστε άδικο. Το έχουμε πει στην εκπομπή σας, κυρία Τσόρμπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάση είναι αυτή. Ας γίνει καταρχήν η υποψηφιότητα και να γίνει και αποδεκτή, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αποδεκτή και αν τελικά θα είναι υποψήφιος. Αυτό το Στέφανο Σκέτο πώς σας φάνηκε? Είμαι ο Στέφανο Σκέτο. Με μπορεί να είναι το καινούριο κόμμα. Κόμμα Στέφανος. Ξέρω τι θα σας πω. Στέφανος Σκέτο. Τι το βγάζουμε το Σκέτο? Το Σκέτο είναι όλα τα λεφτά. Σκέτο. Να το λένε το κόμμα δηλαδή Στέφανος Σκέτο? Όχι, δεν ξέρω για το κόμμα. Αυτό είπε, βγαίνοντας στο βίντεο. Είμαι ο Στέφανος Σκέτο. Είμαι η Χριστίνα Σκέτο. Ούτε αξιώματα, ούτε τίποτα. Είμαι αυτή. Πώς λένε είμαι. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία, Συμμαχία, που έχει δύο έννοιες, έτσι. Να. Είναι το Στέφανος Σκέτο. Μάλιστα. Κάτι ξέρετε και δεν το λέτε. Κάτι ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Εντάξει, απλά πλάκα κάνω, το πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε στη δημοσκόπησή σας και με βάση αυτή έτσι να ακολουθήσουμε και να δούμε την, και να εξελιχθεί η συζήτηση. Ένα θα πω μόνο, κύριε Βασιλιάδη, ότι εκεί που συμφωνείτε όλοι οι δημοσκόποι είναι ότι στο δεύτερο γύρο πάει ο κύριος Ανδρουλάκης σίγουρα.
Καθίστε σήμερα. Ναι, στο δεύτερο γύρο θα πάει ο Ανδρουλάκης σίγουρα. Αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι και στο δεύτερο γύρο θα είναι ο κύριος Λούκας σίγουρα. Αυτό είναι το δίδυμο του δεύτερου γύρου. Θα το δούμε βεβαίως την Κυριακή. Αλλά επειδή βλέπω, επειδή επί τρεις μήνες κάνω δημοσκοπήσεις για μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουμε μέσα ερωτήσεις για το Πασόκ. Δεν λέω για το Πασόκ, δεν κάνω για το Πασόκ. Κάνω για μέσα μαζικής ενημέρωσης, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, όπου φαίνεται μια παγιωμένη κατάσταση. Με Ανδρουλάκη, Δούκα, Δούκα, Ανδρουλάκη και μάλιστα και στις δικές μου δημοσκοπήσεις ένα αδιευκρίνιστο, αν θέλετε, τοπίο, μια εικόνα η οποία δεν μπορώ να πω αν το πάρει ο Ανδρουλάκης, αν το πάρει ο Δούκας. Έχουν και οι δύο τις ίδιες πιθανότητες στον πρώτο γύρο να είναι πρώτοι. Στο δεύτερο γύρο θα δούμε τι θα γίνει, γιατί στο δεύτερο γύρο η συμμετοχή, ξέρετε, σε αυτές τις διαδικασίες, στο δεύτερο γύρο η συμμετοχή πέφτει. Μάλιστα. Πάντοτε λοιπόν, πέφτει. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες και να σχολιάζουμε και να απαντήσετε βέβαια και στο ερώτημα αν από τον πρώτο γύρο θα μπορείτε να έχετε μία αίσθηση του ποιος θα είναι ο νικητής. Σε σχέση και με τη συμμετοχή που είπατε. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ. Ξεκινούμε με τον μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι το κόμμα θα παραμείνει ενωμένο ή θα διασπαστεί? Είναι ένα ερώτημα εδώ, αυτό. Είναι ένα ερώτημα, λέει θα διασπαστεί. Το θα παραμείνει ενωμένο είναι μόλις 8-9%, είναι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί θα δούμε και την ίδια ερώτηση την κάναμε και για το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και εκεί δείχνουμε μια άλλη εικόνα. Μπράβο, και ναι. Ένα 69% λέει ότι θα διασπαστεί αν κερδίσει ο Κασελάκης. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, πιστεύετε ότι θα παραμείνει ενωμένο ή θα διασπαστεί? Ναι. Εδώ βλέπετε ότι το 77% λέει θα παραμείνει ενωμένο. Δηλαδή οι ψηφοφόροι των ίδιων των κομμάτων έχουν μια διαφορετική στάση. Δηλαδή σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, άμα κερδίσει η Διαμαντοπούλου ή αν κερδίσει ο Δούκας ή ο Γερολάνος ή ο Ανδρουλάκης κτλ. Εντάξει, δώσανε τη μάχη τους, μετρηθήκανε, ο καλύτερος επικράτησε. Άρα λοιπόν θα παραμείνει το κόμμα ενωμένο. Γιατί το 77% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ίσως και, από το ίδιο... ίσως και το debate το έκανε πολλούς να πούν ότι εδώ θα μείνουν ενωμένοι. Αυτοί φαίνεται ότι θέλουν να ανεβάσουν το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσως. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακηρύξει τον κύριο Κασελάκη σε persona non grata. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν οι κασελακικοί και όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι έχουν τον Κασελάκη ως persona non grata. Στο ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει αυτό. Ισχύει. Δηλαδή έτσι. Και αυτοί που είναι. Ναι, ναι, ισχύει, δεν ναι, ισχύει. Όμως θα, ναι, όμως ναι. Θα σας πω. Αν γίνουν οι εκλογές και βγει παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, ο κύριος Κατρίνης που εμφανίζεται με λιγότερο ποσοστό ή η κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω αν μετά θα είναι όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο. Κοιτάξτε, δηλαδή οι μιλάμε για ότι... τις δεύτερες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θέλω ναι. Να πω. Αυτή την κουβέντα θα μπορούμε να την κάνουμε αφού λειτουργήσουν με τον νέο ή τον ίδιο πρόεδρο, δεν ξέρω, και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν μετά στο ΠΑΣΟΚ, σωστά? Σωστά, ας περιμένουμε τότε να δούμε τι θα γίνει τη δεύτερη κρίση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Εσείς θα θέλατε να επανεκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης ή κάποιος άλλος, στο ΣΥΡΙΖΑ λέμε τώρα? Ναι, να επανεκλεγεί ο Κασελάκης λέει το 30%, να εκλεγεί κάποιος άλλος λέει το 48%. Αυτό είναι στο σύνολο της κοινή γνώμης. Μάλιστα. Δεν είναι η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη κάρτα μπορούμε να τη δούμε που αναφέρεται στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εδώ βλέπουμε να επανεκλεγεί ο Κασελάκης λέει το 42%, να εκλεγεί κάποιος άλλος λέει το 42%. Δηλαδή ο κ. Κασελάκης δεν θα έχει την ίδια ευκολία σε αυτές τις εκλογές, αν τελικά είναι υποψήφιος όπως είχε πριν από ένα χρόνο. Τα πράγματα λίγο ναι. Έχουν αλλάξει. Έχουν βεβαίως αλλάξει. Είναι. Ναι, αυτό δείχνει ότι okay, ο Κασελάκης μπορεί στην πρώτη Κυριακή να είναι πρώτος. Μπορούμε να τη δούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε, αν θέλετε, και στις επόμενες κάρτες και να τις συζητήσουμε όλοι ναι, μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ας πάμε και στις επόμενες. Ναι, εδώ πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Εδώ βλέπουμε στο σύνολο της κοινής γνώμης ένα μεγάλο ποσοστό λέει να φύγει ο κ. Ανδρουλάκης. Έτσι, σε ποσοστό 64%, δηλαδή να εκλεγεί κάποιος άλλος. Και πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα που λέει τι λένε οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε εδώ αλλάζουν τα πράγματα, επειδή ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος λίγο του μηχανισμού, ελέγχει το κόμμα και από παλαιότερα έρχεται μέσα από μηχανισμούς του ΠΑΣΟΚ. Εδώ αλλάζει λίγο η κατάσταση, όχι ότι βελτιώνεται πάρα πολύ. Το 59% λέει να εκλεγεί κάποιος άλλος και το 40% λέει να εκλεγεί και εδώ, να βέβαια, επανεκλεγεί θα πω ότι δεν είναι εκλογές που ψηφίζουν μόνο μέλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ψηφίζουν και άνθρωποι οι οποίοι απλώς μπορεί να είναι φίλοι, έτσι. Και μέλη και φίλοι και μπορεί να είναι και Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στις επόμενες και... κάρτες. Ποιον θα ψηφίζετε για πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ? Βλέπετε, εδώ παίρνει ένα 38% ο κ. Κασελάκης, με τον κύριο Φάμελο να έρχεται δεύτερος με 29% και τον κύριο Πολάκη να έρχεται τρίτο με 14%.
Δεν είχαμε προλάβει και το λέμε μέσα στην παρένθεση και να μας συγχωρήσει ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος είναι και φίλος του καναλιού, γιατί όταν δήλωσε την υποψηφιότητά του, η δημοσκόπηση είχε ήδη ξεκινήσει, άρα γι' αυτό δεν αναφέρεται στο γράφημα. Αυτό όμως μου παραπέμπει ότι αν το 38% του κ. Κασελάκη είναι το ταβάνι του της πρώτης Κυριακής, τότε είμαι σχεδόν βέβαιος ότι την δεύτερη Κυριακή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο κ. Φάμελος, γιατί στα ποσοστά του κ. Φάμελος σίγουρα θα προσθεθούν και τα ποσοστά του κ. Πολάκη και το όποιο ποσοστό του κ. Γκλέτσου. Σωστά, και θα δούμε σωστά. Τώρα. Αλλιώς θα πρέπει να είναι, ναι, άρα πρέπει να είναι από την πρώτη Κυριακή κυρίαρχος ο κύριος Κασελάκης για να είναι σίγουρος. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ βγάζω την απόλυτη ισοπαλία μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα. Μην βλέπετε τώρα το ελαφρύ προβάδισμα του κ. Δούκα. Δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, ως κανένα ρόλο θα έλεγα. Θα έλεγα ότι και οι δύο είναι αδιευκρίνιστο ποιος θα κόψει το νήμα πρώτος ή δεύτερος. Έχει πολύ μικρή σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό, κατά τη δική μου άποψη, είναι το δίπολο. Με τον κύριο Γερουλάνο να κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Οι τελευταίες εμφανίσεις γενικότερα και τοποθετήσεις του κυρίου Γερουλάνου ήταν εξαιρετικές και θεωρώ. Και μετά από τη δημοσκόπηση που έτρεξα, βέβαια. Ναι. Ότι ναι, στο debate ήταν ελαφρώς καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται και στην πρόθεση ψήφου. Με τέταρτη την κυρία Διαμαντοπούλου, ναι. Και μετά να ακολουθεί ο κ. Κατσίνης. Και μένει ακόμη μια κάρτα, αν δεν κάνω λάθος. Μένει ακόμα μια κάρτα που είναι η εκτίμηση, ας πούμε, στο από έως, όπου και εκεί βλέπω ένα ντεμπ. Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 32% και ο κύριος Δούκας 27%, ή μπορεί ο κύριος Δούκας να έχει 27% και ο κύριος Ανδρουλάκης να, ο κύριος Δούκας να έχει 32% και ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 27%. Δηλαδή, το εύρος αυτή τη σημασία έχει ότι όλες οι τιμές από το 27% στο 32% είναι πιθανές για τον κάθε υποψήφιο. Ναι. Αλλά φαίνεται καθαρά ότι αυτό είναι το δίδυμο για, για εσάς, έτσι, τη δεύτερη Κυριακής. Είναι το δίδυμο και άλλες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως μέχρι εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και στο Open του κυρίου Δημήτρη Μαύρου έδειξε αυτούς τους δύο. Σήμερα νομίζω περιμένουμε ακόμα μία. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα νομίζω τώρα θα δούμε έχει την επιβεβαίωση, τη θριαμβευτική, ποιος θα επιβεβαιωθεί και ποιοι θα επιβεβαιωθούν τη Δευτέρα, την Κυριακή. Οπότε τη Δευτέρα τα λέμε. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Βασιλιάδη, ένα ερώτημα και για τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είχαμε τους 11 που είπαν για τα κόκκινα δάνεια και μετά είχαμε τη διαγραφή Σαλμά. Και τώρα έχουμε τους 8 βουλευτές, πριν δύο μέρες δηλαδή, που κατέθεσαν ερώτηση για το θέμα της απαλλαγής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Κάποιοι γύρουν θέματα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και εσωκομματική αντιπολίτευση. Κάποιοι λένε δεν είναι έτσι, απλώς οι άνθρωποι προβάλλουν κάποια θέματα. Τι λέτε εσείς που είστε και αναλυτής? Σήμερα, επειδή είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδος και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει το λεγόμενο street party στην Αιγύλη, ναι, στο πατρικό τους δηλαδή, τώρα δεν θα σχολιάσω ούτε τους 11, ούτε τους 8, ούτε τους 5, ούτε τους ήμασταν 2, ήμασταν 3, ήμασταν 1013. Βουλευτές είναι, τη δουλειά τους κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους, να κάνουν ερωτήσεις και επερωτήσεις στους υπουργούς. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Τώρα, αν αυτή η δουλειά την κάνει κυβερνητικός βουλευτής, για μένα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί ξέρετε, κάποιος πρέπει να κάνει και τη βρώμικη δουλειά της αντιπολίτευσης στο κάτω-κάτω της ημέρας, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ναι, απλώς ο αντίλογος είναι ότι δεν βλέπουν τους υπουργούς που είναι και φίλοι τους και λοιπά να τους πούνε πρέπει να κατατεθεί ερώτηση. Ρωτήστε αυτούς. Εγώ κάνω πολιτική ανάλυση, δεν κάνω παραπολιτικό σχολιασμό, ούτε ξέρω αν τους βλέπουν ή αν δεν τους βλέπουν ή αν θέλουν να τους δουν ή αν δεν θέλουν να βλέπετε ο ένας με τον άλλον. Εγώ αυτό που επαναλαμβάνω σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία. Στην οποία δεν πάνε Καραμαλής και Σαμαράς, βγήκε η είδηση. Εντάξει, δικό τους θέμα είναι, θα κριθούν. Γι' αυτό έχουν κριθεί ήδη. Ο κ. Σαμαράς είναι σε πολιτική αποδρομή. Ο κύριος Καραμαλής είναι ήδη συνταξιούχος και πρώην πρωθυπουργός. Και το μόνο σχόλιο που θέλω πρόεδρος να κάνω είναι ότι αυτή είναι η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε να μπαίνουν μπροστά οι διαμάχες ή οτιδήποτε, οι διαφωνίες κλπ. Το να παραστείς νομίζω θα ήταν θεμητό. Για μένα είναι ευγενικό καταρχήν, εφόσον σε παίρνει από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ, έτσι, ότι πήρε ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους δύο πρώην και τους είπε παιδιά ελάτε, θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και θα δείξουμε και αυτό που πρέπει να δείξουμε, ότι είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, αν δεν πάει ο... Η παρουσία δεν θα έδειχνε κάτι φοβερό. Η απουσία όμως κάτι δείχνει. Ας μου επιτραπεί που δεν είμαι πολιτική αναλύτρια. Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αναμένουμε τα νεότερα από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς καλωσόρισε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στους πρωτοετής φοιτητές και να γυρίσουμε για πολύ λίγο να μιλήσουμε με τον Θόδωρο Σταυρίδη, τον πρόεδρο ραδιοταξί Taxiway, γιατί τελικά προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτό το αυτοκόλλητο που δεν συμφωνούν να μπει στο τζάμι των ταξί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
Μία ξεχωριστή εκδήλωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών διοργάνωσε σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Καλώς ήρθατε στο ΑΠΙΘΙΤΑ» και περιελάμβανε τόσο την ενημέρωση των νέων φοιτητών για τα προγράμματα και τις δράσεις του Πανεπιστημίου, όσο και ξεναγήσεις του χώρου του για να το γνωρίσουν οι νέοι κάτοικοι της πόλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους υπαίθριους χώρους εντός της Πανεπιστημιούπολης, όπου είχαν στηθεί σχετικά στάντ από σχολές, τμήματα και ομάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των οποίων βρέθηκαν εκεί για να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πρωτοετής φοιτητές. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση ενημερωτική, με την οποία υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε τους πρωτοετής φοιτητές και τις πρωτοετής φοιτήτριές μας να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις δομές του Πανεπιστημίου, τα τμήματά τους, τις σχολές τους και τις φοιτητικές ομάδες, εθελοντικές ομάδες, ομάδες εθελοντισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, οι οποίες μπορεί να συμμετέχουν. Έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους αρμόδιους υπεύθυνους αυτών των δομών και κυρίως δομών τους οποίους απασχολούν, όπως είναι η φοιτητική λέσχη, η βιβλιοθήκη, το πανεπιστημιακό γυμναστήριο, αλλά ακόμα περισσότερο υπάρχουν φοιτητικές ομάδες εθελοντικές οι οποίες θα ξεναγήσουν στις χώρες του Πανεπιστημίου και θα ενημερωθούν για τα θέματα που θα αντιμετωπίσουν. Από ποιους άλλους, από τους φοιτητές τους, από αυτούς που τα γνωρίζουν ακόμα καλύτερα. Στις ξεναγήσεις στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δήλωσαν συμμετοχή περισσότεροι από 1.500 πρωτοετής φοιτητές, ενώ μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον για την ενημέρωση δράσεων των σχολών του Ιδρύματος. Προσπαθούμε να δείξουμε το φοιτητικό κεντρικό χαρακτήρα μας, παρέχοντας πληροφορίες σε όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Παρουσιάζοντας όλες τις υπηρεσίες και όλες τις δομές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τις εθελοντικές ομάδες, τις ερευνητικές ομάδες, τις σχολές, τα τμήματα, προκειμένου να υποδεχθούμε με θέρμη τους νέους φοιτητές μας και μάλιστα οι παλιοί φοιτητές ξεναγούν τους νέους φοιτητές στους χώρους του ΑΠΙΘΙΤΑ για να γνωρίσουν το ΑΠΙΘΙΤΑ, τις εγκαταστάσεις, τη λέσχη, τη βιβλιοθήκη, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και όλες τις δομές και να κάνουν έτσι λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους και να τους δεχθούμε με ζεστασιά. Οι πρωτοετής φοιτητές, πολλοί από τους οποίους έχουν έρθει από άλλες περιοχές της χώρας, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους βασικών δομών και υπηρεσιών του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά και με εκπροσώπους φοιτητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το αυτοκόλλητο που θέλει η κυβέρνηση να μπει στα ταξί είναι σαν κουμπούτσα, θα πω εγώ. Αυτό θυμάμαι από την τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον Θεόδωρο Σταυρίδη, τον πρόεδρο των Αδειοταξί Taxiway, που είναι μαζί μας. Κύριε Σταυρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Τζόρμπα. Καλησπέρα Τα λέω λίγο βαριά, αλλά έτσι μου φάνηκε από τη διάσταση που μου είπατε ότι έχει αυτό το αυτοκόλλητο. Και εσείς τώρα προσφεύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ακριβώς. Πήραμε μια πρωτοβουλία τρία σωματεία ανά την Ελλάδα, το σωματείο της Μυτιλίνης, που αυτό ξεκίνησε την όλη πρωτοβουλία, το σωματείο Κέρκυρας και Ηρακλείου και δύο ραδιοταξί, το ραδιοταξί Taxiway και το ραδιοταξί Κόσμος. Πήραμε λοιπόν την πρωτοβουλία να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά και να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας για ακύρωση της παραλαβής των συγκεκριμένων αυτοκόλλητων. Εδώ θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά, γιατί δυστυχώς όχι εσείς, αλλά μια πολύ μεγάλη μερίδα δημοσιογράφων, είτε είναι από σε έντυπα είτε στην τηλεόραση, παραπληροφορούν τον κόσμο λέγοντάς ότι εμείς δεν θέλουμε να παραλάβουμε και δεν θέλουμε να βάλουμε το αυτοκόλλητο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Σας είπα ότι δεν έχουμε πρόβλημα να βάλουμε το αυτοκόλλητο, όχι όμως το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο. Και να πω λοιπόν και στον κύριο Τσάπαλο, που μακάρι να είχα την ευκαιρία να έρθω σε μια συζήτηση μαζί του, γιατί δυστυχώς βγαίνει στα πάνελ, μονολογεί ή μιλάει με κάποιους συναδέλφους που δεν έχουν γνώση. Ο οποίος είναι, δεν είναι, δεν το ξέρουν τον κύριο Τσάπαλο όλοι οι τηλεθεατές. Ο κύριος Τσάπαλος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος δεν γνωρίζει καν τους νόμους του κράτους. Και έρχομαι λοιπόν να πω στον κύριο Τσάπαλο ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας να βγάζει ένα Υπουργείο, μια ΚΙΑ, με την οποία να υποχρεώνει μια επαγγελματική ομάδα να παρανομήσει σε ένα νόμο του κράτους. Τι θέλετε να πείτε, βέβαια. Υπάρχει λοιπόν η ΚΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών που μας υποχρεώνει να βάλουμε το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο στη συγκεκριμένη θέση και με το συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το νόμο του κράτους, όπως είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος στο άρθρο 32 παράγραφος 2 απαγορεύει να υπάρχει οτιδήποτε που εμποδίζει την όραση του οδηγού στα παράθυρα
και ιδίως τα πλευρικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ειλικρινά και δεν μου αρέσει γενικά να υπάρχουν τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν να λυθούν πολύ απλά, βλέποντας το Υπουργείο ότι όντως αυτό είναι κάτι που είναι πολύ μεγάλη διάσταση και δημιουργεί θέματα, να πει ναι, θα γίνει ένα μικρό ετικετάκι, θα μπει κάπου διαφορετικά κλπ. Πού είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν έχω καταλάβει πού είναι το πρόβλημα και δεν το παίρνουν πίσω να το αλλάξουν. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα και εγώ να έχω τον κύριο Τσάπαλο και ένα εκπρόσωπο Υπουργείου να μας πούν το πρόβλημα. Θα σας πω εγώ πού είναι το πρόβλημα, κυρία Τζόρμπα. Το πρόβλημα είναι στο ότι κάποιοι άνθρωποι και η σημερινή κυβέρνηση αποφασίζει και διατάσσει. Θέλει να δείξει την δύναμη και την ισχύ της σε έναν επαγγελματικό κλάδο. Όχι, αυτό που λέτε δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, έχει εμπάθεια η κυβέρνηση μαζί σας και για ποιο λόγο να έχει? Να σας απαντήσω. Δεν θα μπορούσε, όπως είπατε, πάρα πολύ απλά να υπάρχει μια συνάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, αφού πήρε αυτή την απόφαση, με την Ομοσπονδία Ταξί? Θα μπορούσε, αλλά το βλέπουμε και με άλλες, και με άλλα υπουργεία και με άλλους εκπροσώπους. Ναι, να συναποφασίσουμε όμως το μέγεθος. Μας είπαν ότι εμείς έχουμε βγάλει αυτά τα αυτοκόλλητα συγκεκριμένα, τα οποία σας είπα δεν είναι διάτρητα, δεν έχουν ορατότητα και έχουν και τη γραφή Μπρέιλ. Τώρα, σαν παλιά δημοσιογράφος, να σας πω ότι πιστεύω δυστυχώς, μακάρι να υπήρχε, όχι μακάρι, δεν το εννοώ ότι θα ήθελα, αλλά θα μου δικαιολογούσε στο μυαλό μου το να υπήρχε ένα, να υπήρχε λόγος που έγινε αυτό. Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές, σε άλλες περιπτώσεις, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μπορεί κάποιος υπάλληλος ή κάποιος υπεύθυνος να είπε θα τα βγάλουμε, να τα βγάλα, να τα παράγγειλα, να τα έχουν έτοιμα και άντε να τα πάρουν πίσω. Δηλαδή, μπορεί να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αν είναι αυτή η αιτία. Και δεν είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει λόγος. Είναι ίσως και αυτή η αιτία, αλλά υπάρχουν και από κάτω άλλες πηγές. Μάλιστα, τώρα εσείς, να σας πω κάτι άλλο, γιατί δεν είστε ενωμένοι? Γιατί είστε μόνο 3-4 σωματεία και δεν είστε όλη η Ελλάδα? Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είναι ενωμένη στο συγκεκριμένο θέμα, απλά κάποιοι πρέπει να ξεκινήσουν. Ξέρετε ότι ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία. Η συνεννόηση είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη η συνεννόηση? Έχουμε και εμείς τα προβληματάκια μας στον κλάδο. Υπάρχουν εκλογές στην Αθήνα του ΣΑΤΑ. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια δυστοπία. Άρα, πότε θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση? Εσείς προσφεύγετε. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να εκδικαστεί αυτή η απόφαση και θεωρούμε ότι ίσως πρέπει και η δικαιοσύνη να σκύψει λίγο το Συμβούλιο Επικρατείας πάνω από τα προβλήματα. Εάν είναι όπως το λέτε, ότι το ένα αντιβαίνει στον άλλο νόμο του κράτους, νομίζω ότι θα δικαιωθείτε. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα πούμε για τον αθλητισμό που αγαπάμε, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Θα είναι βεβαίως μαζί μας ο Αλέξανδρος Σαβουλίδης, που επιμελείται και προετοιμάζει αυτή την ενότητα. Θα είναι ο Ραφαήλ Γκυρνής, ασημένιος στο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην Άμμο, παρακαλώ. Θα έχουμε εκπρόσωπο τη Σάσα Μέα Ετούς IT Θεσσαλονίκης για το Run Challenge και πώς εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, ενώ θα υπάρχει και μια ματιά μας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μας βοηθήσει σε αυτήν ο Μάκης Κιλιντάρης.